Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ απόψε. Κι εγώ. Θεωρώ ότι είναι αναγκαίο να περάσεις και εσύ από αυτήν την εκπομπή. Είναι Να είσαι καλά. Πολύ σημαντικός ο ρόλος σου σε αυτή τη σκηνή. Και ξεκινώντας, θα ήθελα να σε ρωτήσω ποια είναι τα project που συμμετέχεις αυτόν τον καιρό. Και αν έχεις κάποιο προσωπικό project, θέλω να μας το πεις, να μας το περιγράψεις, να μας πεις αναλυτικά τι κάνεις. Ναι. Τα project που έτσι είμαι κάπως και εγώ πιο ενεργά, ας πούμε, αναμειγμένος, είναι καταρχήν το κουαρτέτο μου, το οποίο φέτος δεν παίξαμε δυστυχώς, για διάφορους λόγους. Το οποίο αποτελείται από τον Ντάκη τον Πατερέλη στο τενόρο, τον Γιώτη τον Σαμαρά στην κιθάρα και τον Σεραφείμ τον Μπέλο στα τύμπανα. Είναι ένα project με δικά μου κομμάτια, σε ύφος έτσι πιο mainstream jazz. Σκεφτόμαστε κάποια στιγμή να το ηχογραφήσουμε, ίσως του χρόνου να το κάνουμε λίγο πιο έτσι εντατικά, να το τρέξω βασικά εγώ λίγο πιο πολύ. Από εκεί και μετά παίζω σε διάφορα project, έτσι, side session, ας πούμε, μπάσο. Και με το Γιώτη το Σαμάρα που έχουμε τον ντουετάκι μας εδώ και 20 χρόνια περίπου και παίζουμε κάθε χρόνο 4-5 live. Αυτό το ντουέτο μου έχει κάνει πολύ εντύπωση και η αλήθεια είναι ότι δεν το έχω δει από κοντά, θέλω πολύ να το δω από κοντά, αλλά έχω δει κάποια βίντεο. Έχει κάτι αυτό το ντουέτο. Δεν μπορώ να το προσδιορίσω γιατί, όπως είπα, δεν το έχω δει από κοντά. Έχει μία ατμόσφαιρα πολύ συγκεκριμένη. Θα μπορούσε να μου πεις τι αισθάνεσαι εσύ ότι έχει αυτό? Κοίταξε, καταρχήν έχει ότι γνωριζόμαστε με το Γιώτη και παίζουμε μαζί 20 χρόνια, παραπάνω, 22 χρόνια, ξέρω εγώ, από τότε που γύρισα από έξω, από σπουδές. Και παίζουμε κάθε χρόνο, υπάρχει, έτσι, τα βλέπουμε τα πράγματα μουσικά με τον ίδιο τρόπο, συμφωνούμε πάρα πολύ. Αγάπη, σεβασμός και περνάμε πάντα ωραία, αυτό νομίζω. Ένα πράγμα που μου αρέσει πάρα πολύ είναι το εξής. Συνήθως στη jazz και ο κόσμος που είναι μοιημένος και έρχεται να ακούσει ένα live, αλλά και πολλές φορές τα περισσότερα project έχουν μία τάση, μία συνήθεια στον αυτοσχεδιασμό. Πρέπει να γίνει χαμός στο τέλος. Πρέπει να τα σπάσουν με κάποιο τρόπο. Να γίνει, υπάρχει ένα αποκάλυψη. Μία κλιμάκωση που οδηγεί στην αποκάλυψη, στην κάθαρση, δεν ξέρω σε τι. Είναι κάποια projects που δεν το κυνηγάνε αυτό το πράγμα. Ναι. Και ένα από αυτά τα project είναι αυτό, ναι, το συγκεκριμένο. Ναι. Αυτό εμένα, για κάποιο λόγο, στη φάση που είμαι, δεν ξέρω, στην ηλικία, στην καλλιτεχνική φάση που είμαι, μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή είναι σαν να μην, είναι λίγο πιο διαλογιστική η κατάσταση. Σαν να μην πρέπει να πάει κάπου. Ναι. Νομίζω ότι σημαντικό ρόλο για αυτό που λες, που έχεις 100% δίκιο, είναι ότι εμένα όσο περνάει ο καιρός πηγαίνει όλο και πιο πίσω στη μουσική. Δηλαδή, το τελευταίο διάστημα ακούω Lester Young, Ben Webster, πιο παλιούς, ας πούμε, τζαζίστες, οι οποίοι είχαν τελείως άλλη αντίληψη και αισθητική για το πράγμα. Ναι. Και με βάση αυτό προσπαθώ να κάνω και αυτό το πράγμα. Και ο Γιώτης είναι της ίδιας λογικής. Ναι. Δεν είναι ο κιθαρίστας που θέλει να παίξει να εντυπωσιάσει. Θέλει ο άνθρωπος να παίξει, να ευχαριστηθεί και να εκφραστεί. Ναι. Οπότε δεν χρειάζεται να γίνει και πανικός, ας πούμε, και αποκάλυψη να κατέβουν οι άγγελοι, ναι, από τον ουρανό, ναι, να ανοίξουν οι και ουρανοί, να πέσει χειροκρότημα. Ας πούμε, εμείς θέλουμε να εκφραστούμε, να περάσουμε ωραία. Αυτό μας ενδιαφέρει. Όσο πηγαίνεις πιο πίσω σε αυτά που ακούς, τι είναι αυτό που νομίζεις ότι υπήρχε τότε που δεν υπάρχει τώρα? Νομίζω μάλλον πιο πολύ ψυχή. Ψυχή. Ναι. Δηλαδή, τυχαίνει και βλέπω έτσι πιο ξένους, έτσι, Αμερικάνους μουσικούς. Τώρα μιλάμε για μουσικούς παγκοσμίου, ας πούμε, επίπεδου. Δεν ξέρω, έχω πρόβλημα να λίγο έτσι να κάνω connect, ας πούμε, με αυτή τη μουσική. Δηλαδή, είναι super, πώς να πω, έχουν τεράστια γνώση, ας πούμε, του οργάνου και των διαφόρων τεχνικών, του αυτοσχεδιασμού και είναι όλα εκεί πέρα, ξέρω εγώ. Αλλά δεν έχει αυτή τη ζεστασιά που είχε παλιά το πράγμα. Ναι. Εμένα αυτό ακούω, δηλαδή. Εν τω μεταξύ, είναι
για να μην λέμε μόνο τα άσχημα, έχουν αλλάξει και οι εποχές. Παλιά το έδαφος ήταν πιο παρθένο, δεν έπαιζε ο άλλος, έπαιζε επειδή γούσταρε. Τώρα όλοι πρέπει να κάνουν κάτι διαφορετικό. Και να αποδείξουν. Και να αποδείξουν, κάτι. Υπάρχει ανταγωνισμός έντονος, δηλαδή όλοι και όλοι ψάχνουν να βρουν τη φωνή τους. Ναι. Και γίνεται λίγο, δηλαδή και αυτό είναι και από την εποχή, δεν είναι μόνο από τους μουσικούς θεωρώ. Απλώς δεν είναι η φάση μου εμένα αυτή, αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σωστό. Και θα συμφωνήσω σε αυτό που λες και θα προσθέσω ότι η κάθε εποχή εκφράζεται και με διαφορετικό τρόπο, ακόμα και από τα τεχνικά χαρακτηριστικά της μουσικής, εννοώντας ότι η αίσθηση του ρυθμού, ας πούμε, είναι πολύ διαφορετική αυτή τη στιγμή με την αίσθηση του ρυθμού όπως ήταν πριν από 100 χρόνια, επειδή ναι. Η αίσθηση του ρυθμού στη ζωή έχει αλλάξει. Ναι. Δηλαδή, όταν είσαι σε μια πόλη που ο ρυθμός είναι τελείως διαφορετικός και η πίεση και οι ταχύτητες είναι τελείως διαφορετικές, έχεις ναι. Και άλλη αίσθηση ρυθμού και έχεις άλλη ανάγκη να εκφράσεις με αυτό το ρυθμό, ας πούμε. Ναι. Συμφωνώ μαζί σου. Ναι, οπότε, ναι. Ίσως να είναι και αδύνατο κάποιος να καταφέρει να παίξει έτσι όπως κατάφερε να παίξει κάποιος πριν 100 χρόνια, γιατί δεν ζούσε με τον ίδιο τρόπο. Ναι, κοίταξε τώρα. Δεν προσπαθούμε να παίξουμε όπως παίζανε αυτοί. Όχι, δεν το λέω για σένα. Ναι, εγώ το λέω. Το λέω ότι δεν θεωρώ, απλά δεν χρειάζεται να κάνουμε, να γίνει αποκάλυψη, ας πούμε, σε κάθε solo. Ναι. Το θέμα είναι να μπορέσουμε γενικά να εκφραστούμε, να παίξουμε τη μουσική μας και να την επικοινωνήσουμε στον κόσμο και να περάσουμε και όσο καλύτερα γίνεται. Ναι. Και με βάση αυτό δεν είναι το να παίξουμε πολλά, ξέρω εγώ, ή πολύ σύνθετα πράγματα. Ή... Ναι.
γνωρίζοντάς σε ως προς τον τρόπο που παίζεις, έχω να πω ότι έχεις κατέχεις πάρα πολύ καλά το ρυθμικό κομμάτι, εκτός από το αρμονικό, που είναι προϋπόθεση να κατέχει ένας μπασίστας, διότι το όργανό του πρέπει να μπορεί να διαχειριστεί όλη αυτή την αλλαγή mm-hmm. αρμονίας. Αλλά κατέχεις πάρα πολύ καλά το ρυθμικό κομμάτι και σαν αίσθηση ρυθμού και σαν πολυρυθμία και πώς χειρίζεσαι το ρυθμό μέσα στη μουσική. Αυτό το έκανες εξ αρχής, σου βγήκε φυσικά, το δούλεψες, είχες κάποια ακούσματα που σε οδήγησαν προς τα εκεί. Ξεκίνησα με Miles Davis, που είναι μια από τις μεγαλύτερες μου αγάπες, ας πούμε, στο mainstream. Μελέτησα κυρίως, ας πούμε, τέτοιου τύπου μπάσα, τύπου Paul Chambers, ναι. Ray Brown, Leroy Vinegar, ξέρω εγώ έτσι, πιο Sam Jones, πιο... Ναι. Και κάποια στιγμή προσπάθησα να καταλάβω τι γίνεται σε πιο σύνθετα πράγματα. Τύπου δηλαδή Bill Evans Trio με Scott LaFaro ή με άλλη αισθητική open πράγματα ρυθμικά, Miles Davis με Tony Williams και Ron Carter και Herbie Hancock και τέτοια κατάσταση ή αργότερα Branford με Jeff Tane και Bob Hurst, ας πούμε. Και άκουσα πάρα πολύ αυτή τη μουσική και προσπάθησα να καταλάβω τι γίνεται ρυθμικά. Της οποίας η αίσθηση και η αντίληψη η ρυθμική είναι τελείως άλλη από τα ινδικά, ας πούμε, τύπου. Ναι, βέβαια. Τα τακαντήμι και... Δηλαδή είναι πιο natural αυτό το πράγμα που γίνεται εκεί πέρα, πολυρυθμικά. Ναι. Πού λες? Στη jazz. Στη jazz, ναι. Για μένα δηλαδή, έτσι ναι. όπως το αντιλαμβάνομαι. Ναι. Για αυτό που θέλω να κάνω, έτσι, όχι για... Mm-hmm. Μελετάς ακόμα τόσο πολύ όσο παλιά? Δυστυχώς όχι, θα έπρεπε. Μελετάς όμως? Μελετάω, ναι. Μελετάω. Υπήρξε περίοδος στη ζωή σου που είχες... τα έχεις ρίξει στον κόκορα, ας πούμε. Ναι. Ναι. Υπήρξε περίοδος τέτοια... πέρσι, κάποια στιγμή και λίγο και φέτος. Πάντα κρατιόμουν έτσι σε επαφή με το όργανο. Δηλαδή έβλεπα για τα διάφορα project, ας πούμε, μελέταγα λίγο τα κομμάτια. Έχω μια ρουτίνα από κλίμα και σαρπέτζιο και τέτοια πράγματα. Αυτά δεν τα άφησα ποτέ. Ναι. Αλλά μελέτη εννοώ το να προσπαθήσω να βγάλω κάτι καινούριο. Ναι, να βελτιωθείς. Αυτό, αυτό έμεινε λίγο πίσω. Κάποιες στιγμές συνειδητά, γιατί καθόμουν να γράψω μουσική. Άλλες γιατί έκανα διακοπές, ξέρω εγώ. Ή... Υπήρξε καμιά φορά στη ζωή σου που είπες, ρε παιδί μου, έχω μεγαλώσει πια, δηλαδή δεν μπορώ να μελετάω. Όλη μου τη ζωή θα μελετάω έτσι, δηλαδή φτάνει, βαρέθηκα. Ναι. Το αισθάνθηκες ποτέ αυτό? Ποτέ. Ποτέ. Και ελπίζω να μην το αισθανθώ ποτέ. Νιώθεις ότι είναι χρέος σου και ανάγκη φυσικά, να συνεχίσεις να μελετάς? Φυσικά. Και ξεκινώντας, ας πούμε, πριν από 3-4 μήνες, ας πούμε, άρχισα αμέσως να αισθάνομαι πάρα πολύ καλύτερα. Ναι. Και να βάζω έτσι, σήμερα θα κάνω αυτό, ξέρω εγώ, θα μελετήσω ένα καινούριο αρμονικό πράγμα ή ξέρω εγώ, θα κάνω ένα transcription ή θα βγάλω το δοξάρι, ξέρω εγώ, ναι. και θα το πάω για κάποιο διάστημα. Παρότι ανέφερες πριν ότι ανέφερες κάποια ονόματα που είναι κατεξοχήν αμερικάνικα, ανήκουν μάλλον κατεξοχήν στο αμερικάνικο στυλ mm-hmm. της μουσικής αυτής, από τη χώρα από την οποία μάλιστα ήρθε η jazz. Θυμάμαι ότι έχει συντριφίσει και ήταν και μια εποχή που σου άρεσε πάρα πολύ και το ευρωπαϊκό κομμάτι της jazz. Το πιο ανοιχτό, ναι. το πιο open. Αυτό τώρα, εμένα μου αρέσει αυτό το πράγμα ως προς, πώς να πω, μ' αρέσει το ευρωπαϊκό, η ευρωπαϊκή jazz, ναι. ας πούμε, ναι. όπως την παίζουν οι Αμερικάνοι. Σωστά, που έχει και blues δηλαδή μέσα. Ναι, ναι, ναι. Να είναι μεν open η μουσική, αλλά να είναι και jazz, ας πούμε. Να μην είναι, ξέρω εγώ, ελεύθερος αυτός ο σχεδιασμός. Okay, να έχει τα βασικά στοιχεία. Ναι, ναι δηλαδή εμένα, το οποίο ξέρεις, απλώς είναι αυτό που μου αρέσει εμένα, δεν λέει κάτι αυτό. Ωραία, είναι πολύ σημαντικό γιατί πολλές φορές υπάρχει ένα debate και υπήρχε παλιότερα πιο έντονα, τώρα όχι τόσο πολύ, αλλά με αφορμή αυτό που κουβεντιάζουμε, ξέρεις, υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που λέγανε ότι «Α, εγώ ακούω μόνο αμερικάνικη jazz», «Α, εγώ ακούω μόνο ευρωπαϊκή», «Α, εγώ ακούω μόνο West Coast», «Α, εγώ ακούω μόνο East Coast». Τελικά όμως, ποιο είναι το κοινό στοιχείο που τα συνδέει αυτά και πρέπει κάποιος να το αναζητάει μέσα σε αυτά τα είδη? Ή υπάρχει, θεωρείς ότι έχουν ξεφύγει τόσο πολύ το ένα από το άλλο που πάβουν να ανήκουν στο ίδιο είδος μουσικής? Κοίταξε, για μένα jazz είναι blues και swing. Mm-hmm. Αν δεν υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, δεν είναι jazz μετά το κόλπο. Είναι, ξέρω εγώ, μοντέρνα μουσική, ξέρω εγώ, με αυτοσχεδιασμό. Εγώ έτσι το έχω στο κεφάλι μου αυτό το πράγμα. Δεν είναι κακό αυτό, έτσι, απλά είναι άλλο πράγμα.
Δηλαδή το, αυτό που λέμε ευρωπαϊκή jazz για μένα δεν είναι jazz ας πούμε. Είναι αυτοσχεδιασμός, είναι επηρεασμένη από jazz, ξέρω εγώ. Ναι. Κάπως έτσι νομίζω. Δηλαδή η jazz για μένα είναι αυτό το, ξέρεις, το swing, το blues feel. Αν τα βγάλεις αυτά και κρατήσεις μόνο τον αυτοσχεδιασμό, μετά είτε παίξεις υπηρώτικα, είτε παίξεις ας πούμε, ξέρω εγώ, Bobo Stenson, είτε παίξεις κάτι άλλο ας πούμε, που δεν μου έρχεται αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι δεν έχει καμία διαφορά. Δηλαδή είναι αυτοσχεδιασμός σε διάφορα στυλ μουσικής πια, ας πούμε. Ναι. Σκέφτηκες εσύ ποτέ ότι θα ήθελες να κάνεις κάτι που δεν έχει όλα αυτά τα στοιχεία που λες ότι συνιστούν την jazz μουσική και σου ήρθε ποτέ καταρχάς αυτή η επιθυμία να κάνεις κάτι, να φύγεις από την jazz? Είχα κάνει το 2004, αν θυμάμαι καλά, ένα δίσκο, τον είχα γραφίσει τότε στο Μέγαρο με τον Βασίλη τον Τζαμπρόπουλο στο πιάνο, ο οποίος ήταν κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Δεν ήταν δηλαδή jazz, ήταν πιο open ας πούμε πράγμα. Δεν ήταν jazz βασικά καθόλου. Ήταν πιο αυτοσχεδιαστικό, πιο, πώς να το πω, Paul Blay επηρεασμένο, στη φάση και της μουσικής που άκουγα τότε, Charlie Hayden, ξέρω εγώ, ήταν Charlie τέτοια Hayden. Πιο έτσι ανοιχτό πράγμα. Αλλά αυτά και πάλι, δηλαδή, και αυτό που σου λέω τώρα, ας πούμε, που σου είπα προηγουμένως, είναι τώρα, μετά από 5 χρόνια, σύμφωνη, μπορεί να έχει αλλάξει τελείως αυτό. Αλλά η γνώμη μου για την jazz είναι αυτή, ότι έχει συγκεκριμένα στοιχεία για να πεις κάτι ότι είναι jazz, ας πούμε, τα οποία αν δεν υπάρχουν, δεν είναι jazz, είναι άλλη μουσική. Το οποίο είναι ok. Ναι, θεμητό και σεβαστό. Ναι. Τα πάμπολα ερεθίσματα που μας έρχονται εδώ αναγκαστικά λόγω της γεωγραφικής τοποθεσίας, πώς τα διαχειρίζεσαι, πώς τα... μουσικά καταρχάς ερεθίσματα, έτσι. Mm-hmm. Πώς τα επιτρέπεις να παρέμβουν στη δημιουργικότητά σου, στον τρόπο που παίζεις, ή έχεις πολύ ξεκάθαρο όραμα για αυτό που κάνεις και, ή τρόπο σκέψης και λες όχι, δεν θέλω, με επηρεάζεται, μη... Κοίταξε, νομίζω ότι έρχονται έτσι κάποιες επιρροές από διάφορα πράγματα, θέλοντας και μη. Ναι. Και κάπως π.χ. δηλαδή έχω γράψει ένα κομμάτι που το β' του είναι επηρεασμένο από τα Kim. Ναι, δηλαδή επειδή είχαμε παίξει με τα παιδιά, ήμασταν με κάποιους από τους Τακίμ, ας πούμε, πολύ κοντά. Ναι, ναι. Η Τακίμ που είναι μια τρομερή μπάντα, να πούμε, ναι, απίστευτη. Ναι. Μπάντα που παίζει παραδοσιακή μουσική. Παραδοσιακή μουσική, ναι. Και δημοτικά και ναι, έτσι πιο αραβικά και τέτοια ναι, ναι, πράγματα. Ναι. Και λέω, κοίτα να δεις, ας πούμε. Δηλαδή, μου βγήκε, αλλά μου βγήκε με το δικό μου τρόπο, ας πούμε. Οπότε δεν γίνεται να μην επηρεαστείς από τα τριγύρω πράγματα. Απλώς, βάζοντας το μετά σε ένα άλλο, σε ένα άλλο στυλ μουσικής, ας πούμε, αλλάζει αυτό. Αλλά το χρώμα είναι εκεί ουσιαστικά. Mm-hmm. Γενικά, αυτό που με νοιάζει είναι, ξέρεις, να βγάζω αυτό που έχω από μέσα μου τώρα, είτε είναι jazz ή όχι, δεν νομίζω ότι έχει και πολύ μεγάλη σημασία. Δηλαδή, μπορεί ένα project τώρα είναι αυτό, ξέρω εγώ. Πριν από κάποια χρόνια ήταν ένα άλλο project. Μετά από, ήδη έχω αρχίσει και σκέφτομαι τώρα το καλοκαίρι το επόμενο project. Να τρέξω δύο, δηλαδή, τι θα είναι, ας πούμε. Οπότε, αλλά νομίζω πρέπει να είμαστε ανοιχτοί και να παίρνουμε έτσι τι συμβαίνει γενικά. Επίσης, να πούμε ότι είσαι εκπαιδευτικός πολλά χρόνια. Mm-hmm. Είσαι καλλιτεχνικός διευθυντής στο ΝΑΚΑ και σε θυμάμαι πάρα πολλά χρόνια να διδάσκεις. Έχεις κάποιο, από όλη αυτή την εμπειρία και σε σχέση με αυτό που κάνεις εσύ και πώς βλέπεις εσύ τη μουσική, έχεις κάποιο συγκεκριμένο όραμα που προσπαθείς να μεταδώσεις στα παιδιά, έχεις κάποιο τρόπο ναι, που θα θέλεις τρόπο να μας πεις? Τρόπο όχι. Ανάλογα, αυτό νομίζω γίνεται βλέποντας τι θέλει ο καθένας. Ναι. Εμένα η δική μου, νομίζω η πιο σημαντική δουλειά είναι το να προσπαθείς να εμπνεύσεις τους μουσικούς, να τους δείξεις δρόμους και να τους κάνεις να μελετάνε. Αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό. Αυτό προσπαθώ να κάνω πάντα δηλαδή. Ναι. Και να, ξέρεις, να παίζεις, να ασχολείσαι ας πούμε με τα παιδιά, να τους δείχνεις, ξέρω εγώ, κάποια πράγματα, τα οποία στη μοντέρνα μουσική θα περάσουν και από jazz, δεν γίνεται να μην περάσουν ας πούμε κάποια πράγματα. Mm-hmm. Και από εκεί και μετά να κάνουν ο καθένας τη φάση του, ό,τι γουστάρει. Αλλά αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό, δηλαδή να τον εμπνεύσεις τον άλλον και να θέλει να μελετήσει και να είναι όπως πρέπει, γιατί δεν γίνεται να μην μελετάς, πρέπει να μελετάς πολύ. Ναι,
Ναι, βέβαια. Εγώ έχω ρίξει 8 ώρα, ας πούμε, και εσύ, ας πούμε, για χρόνια, άπειρα χρόνια, ας πούμε. Ναι. Που δεν υπήρχαν Χριστούγεννα, δεν υπήρχε Πάσχα, δεν υπήρχε τίποτα. Βέβαια. Οπότε και περνώντας τα χρόνια, ξέρεις, κάποια στιγμή δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, με τις δουλειές, με τα μαθήματα. Αλλά τώρα προσπαθούμε να το τριωράκι να το, να το έχουμε κάθε μέρα. Να πάμε σταθερό. Thank you.
ότι έφτασα να μελετάω τόσες πολλές ώρες ήταν γιατί μελετούσα λιγότερες και έβλεπα ότι δεν λειτουργεί. Και έλεγα, βάλε λίγο ακόμα. Δεν λειτουργούσε. Βάλε λίγο ακόμα. Αλλά στην αρχή δεν περίμενα ότι θα πρέπει να μελετάω τόσο πολύ. Οπότε είναι ένα χρέος μας, νομίζω, ως εκπαιδευτικοί να πούμε στα παιδιά ότι ξέρεις κάτι, μην περιμένεις να γίνει μόνο του. Και ειδικά αυτή την εποχή που είναι η εποχή της εύκολης λύσης. Με το Google, με όλα. Δηλαδή τα πάντα είναι εύκολα. YouTube, τα βρίσκεις όλα. Ναι. Και παρόλα αυτά πρέπει να πείσεις τον άλλο ότι ξέρεις κάτι, κουράγιο, μελέτα. Αυτό είναι και το δύσκολο. Δηλαδή να μπορέσει ο άλλος να συγκεντρωθεί, γιατί υπάρχουν πολλά πράγματα που του αποσπούν την προσοχή, που μπορούν να αποσπάσουν την προσοχή, ας πούμε, θεωρώ. Δηλαδή παλιά, ας πούμε, όταν μεγάλωνα εγώ, βινίλια υπήρχαν με το ζόρι, ας πούμε, τα έβρισκες. Ναι. Τώρα κάνεις ένα τσάκ, ας πούμε, και τα βλέπεις όλα. Εμένα ο δάσκαλός μου, ας πούμε, ό,τι έβγαλε δεν είχε καν δάσκαλο και τα έβγαζε όλα με το αυτί. Βελώνα, ας πούμε, ο Γιώργος ο Ζικογιάννης, μπρος πίσω, ας πούμε, και μου λέει, εγώ αυτό ξέρω, ας πούμε. Ναι. Δεν υπήρχε τίποτα τότε, ας πούμε, τα παλιά τα χρόνια. Ναι. Τώρα είναι, βρίσκεις μαθήματα, clinics, όποιος έχει παίξει, όποτε έχει παίξει, ξέρω εγώ, είναι όλη η πληροφορία εκεί. Παρτιτούρες, μουσική, τα πάντα όλα. Η σχέση σου με τη μουσική, ο σεβασμός που θρέφεις στη μουσική, η αγάπη, πώς διαμορφώνουν τη συμπεριφορά σου απέναντι στο λάθος. Το λάθος το δικό μου ή των αλλωνών. Καταρχάς το δικό σου και κατ' επέκταση των αλλωνών. Ωραία, αυτή είναι μια εξαιρετική ερώτηση. Το δικό μου το λάθος είναι ότι πρέπει να μελετήσεις πιο πολύ. Καταρχάς, είσαι αυστηρός με τον εαυτό σου. Πάρα πολύ. Θεωρώ ότι είμαι πάρα πολύ αυστηρός με τον εαυτό μου και μετά και με τους φίλους μου, αλλά πολύ περισσότερο με μένα πραγματικά. Δηλαδή, κάθομαι, ας πούμε, μπορεί να γελάω, ξέρω εγώ, και να σκέφτομαι πω τι ήταν αυτό που έκανα εκείνη την ώρα. Καλή ώρα και στο rhythm changes pop, πρέπει να μελετήσω πιο πολύ. Δηλαδή, το σκέφτομαι συνέχεια αυτό, δεν φεύγει ποτέ. Ναι. Τώρα, ως προς τους άλλους, πολλές φορές είναι απορία. Δηλαδή, τι έγινε, ας πούμε, δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, είναι σε φάση, όπα. Ή, ξέρω εγώ, να παίξω να μπούμε να μαζευτεί, να το βρούμε, ξέρω εγώ, άμα γίνει κανένα. Αλλά παλιότερα μου έβγαινε πολύ πιο έτσι, σοβαρά, σε στήλο, ξέρεις, να είναι σωστό. Τώρα, ας πούμε, γελάμε, ξέρω εγώ, και λέμε χα, χα, χα και περνάμε ωραία. Κάπως δηλαδή, έτσι. Έχανες την ψυχραιμία σου να... Την ψυχραιμία μου, όχι, αλλά με πείραζε πολύ, ας πούμε. Παλιά, δηλαδή, άμα παίζαμε και γινόταν κανένα λάθος, ας πούμε, ήταν σε φάση... ναι. Καταστροφή. Ναι. Τώρα, λέμε, ξέρεις, έγινε, ας πούμε, καλά, περάσανε και τα χρόνια, ξέρεις, αλλάζει και ο άνθρωπος, σου περνάει ο καιρός. Με ποιο τρόπο. Πώς αλλάζει. Ναι. Καταρχήν, αντιλαμβάνεσαι ότι άμα γίνει ένα λάθος, πάει, έγινε. Οπότε δεν υπάρχει λόγος μετά, ξέρω εγώ, να χαλάσει και η διάθεση. Απλώς προσπαθείς να το στηρίξεις μετά όσο περισσότερο γίνεται. Έχει τύχει ποτέ η περίπτωση να δημιουργηθεί μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή που ξεκίνησε από ένα λάθος και να πεις πω τελικά ευτυχώς που έγινε αυτό το λάθος. Γιατί αν δεν γινόταν αυτό το λάθος, δεν θα ζούσαμε αυτή τη στιγμή μουσικά. Να έχει γίνει να αγκαλιάσετε κάποιο... κατά κάποιο τρόπο το λάθος αυτό και να εξελιχθεί σε μια πολύ εμπνευσμένη στιγμή. Νομίζω πως όχι. Νομίζω πως όχι. Ξέρεις, άμα γίνει κάποιο λάθος, ας πούμε, απλά συνεχίζουμε. Δηλαδή, εγώ προσπαθώ να τα αφήσω πίσω. Ναι. Δηλαδή, αν χαθεί, ξέρω εγώ, κάποιο ακόρντο ή κάποια φόρμα, ξέρω εγώ, ξέρεις, πάμε παρακάτω. Δηλαδή, δεν το κάνουμε free, ας πούμε, το κομμάτι που θα μπορούσε να γίνει, ξέρω εγώ, να αλλάξει την προσυμφωνημένη, ας πούμε, κατεύθυνση και να πάει αλλού, ξέρω εγώ. Επίσης, να σου πω και κάτι, το λάθος για μένα δεν σημαίνει τίποτα πια. Δηλαδή, έχοντας ακούσει όλη αυτή τη μουσική που έχω ακούσει, οι περισσότεροι δίσκοι που μου αρέσουν έχουν λάθη μέσα. Ναι. Έχουν φινάλε ό,τι να είναι, Miles Davis, ξέρω εγώ, ό,τι να είναι φινάλε. Έχουν χασίματα μέσα στα κομμάτια να γίνονται, ξέρω εγώ, αλλά υπάρχει τέτοια μαγεία. Ναι. Δηλαδή, άκουγα το τελευταίο στούντιο δίσκο του Chet Baker, όπου έχει φάει το μπουκέτο, έχει σπάσει τα δόντια και δεν μπορεί να στηρίξει ο άνθρωπος την τρομπέτα και είναι φάλτσος, ας πούμε. Αλλά τέτοια μαγεία, και λες πώς γίνεται, ρε παιδί μου, αυτό, το ακούς, ας πούμε, αυτό το πράγμα, και λες είναι μαγεία, ας πούμε. Δηλαδή, τι φάλτσο, ξεφάλτσο, δεν υπάρχει τίποτα. Ναι. Είναι το ακούς και μου σηκώνει τη τρίχα κάθε φορά που το ακούω, ας πούμε. Τρομερό.
Και Τζάρετ τρίο έχω δει έτσι. Πέντε ανκόρα, ας πούμε, στο Umbria Jazz. Keith Jarrett. Το έχεις δει live ή το έχεις δει live, ναι. Σοβαρά. Να γίνεται μακελιό, να σταματάει ο ένας, να ξεκινάει ο άλλος. Από λάθινες, ναι. Ναι, αλλά και να είναι τόσο μαγικό μαζί και να λες τι γίνεται ρε φίλε τώρα, πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Να είναι τόσο χύμα και να είναι τόσο υπέροχο, ας πούμε, πώς γίνεται. Σκέφτομαι τώρα αυτό που λες. Πολλές φορές όταν ένας jazz μουσικός ακούσει ένα κλασικό μουσικό, εκνευρίζεται με το time. Εμείς έχουμε άλλη προσέγγιση time, οι κλασικοί έχουν άλλη προσέγγιση. Όπως επίσης ένας κλασικός, π.χ. κοντραμπασίστα, άμα ακούσει ένα jazz κοντραμπασίστα, εκνευρίζεται με το pitch. Ναι. Και τελικά όμως βλέπεις ότι στη μία κατάσταση που ο ένας δεν μπορεί να τη δεχτεί, πώς λειτουργεί για το άλλο το ένα στυλ μουσικής, και στην άλλη πώς εσύ, ας πούμε, με το time, όταν ακούς μουσικούς που δεν έχουν το τόσο ισχυρό time όπως εσύ, πώς το. Ή αν χρειαστεί να παίξει ένα cross-style πράγμα, το οποίο έχουν άλλο στην time, άλλο time feel. Εγώ νομίζω ότι το time είναι κοινό και επίσης υπάρχει πάντρεμα. Δηλαδή παίζεις με κάποιους μουσικούς. Ας πούμε, συγγνώμη, με τα παιδιά του Στακίμ που είναι, έρχονται από άλλη ήπειρο που λέει λόγος, έτσι, ναι. Από άλλο σύμπαν. Ας πούμε, συγκεκριμένα με τον Κώστα το Μερετάκη που παίζει κρουστά καλά, εκεί πέρα. Αλλά ο είναι, δεν υπάρχει τώρα. Είναι. Ναι, από την αρχή που παίξαμε. Η επιτομή του groove είναι τώρα. Ναι, από την αρχή που παίξαμε, κόλλησε, ας πούμε, ο ρυθμός. Ναι. Άλλες φορές μπορεί να μην κολλήσει, ξέρω εγώ, κατευθείαν, να θέλει πιο πολύ χρόνο. Ή ναι. Κάποιες φορές να μην κολλήσει και ποτέ. Ναι. Τι να κάνεις, είναι σαν το γάμο. Δηλαδή, είναι πάντρεμα αυτό το πράγμα. Βάζεις δύο μουσικούς και. Και εγώ δεν πιστεύω, δηλαδή, και με τα παιδιά βασικά το κατάλαβα αυτό. Δεν είναι θέμα στυλ μουσικής. Είναι τι time έχει ο καθένας, τι ρυθμό έχει μέσα του. Δεν έχει να κάνει ούτε δηλαδή αν είναι jazz, ούτε αν είναι δημοτικό, ούτε αν είναι Latin. Εγώ αυτό καταλαβαίνω δηλαδή. Ναι. Δεν έχει να κάνει με το στυλ της μουσικής. Είναι να κολλήσει ωραία η χημεία. Η χημεία των ανθρώπων, ναι, δηλαδή, εννοείς, ναι, κυρίως. Ακριβώς. Το οποίο δεν σημαίνει ότι αν δεν κολλήσει με κάποιον φταίει ο άλλος ή ότι φταίς εσύ. Απλώς μπορεί να μην ταιριάζεις. Ναι. Η χημεία, όπως το λες ακριβώς. Βλέπεις μεγαλύτερη ευκολία ή μεγαλύτερη δυσκολία να συμβαδίσεις με τις νεότερες γενιές? Γιατί ξέρουμε όλοι και έχει υποθεί πάρα πολλές φορές αυτή την εκπομπή ότι οι νέες γενιές έχουν εκπληκτική πρόοδο και πολύ μεγάλη εξέλιξη. Πώς το βλέπεις εσύ, ότι είναι εύκολο να συμβαδίσεις? Πάρα πολύ εύκολο. Έχουν βγει πάρα πολλοί νέοι μουσικοί σε όλα τα όργανα πια, ευτυχώς, οι οποίοι παίζουν πάρα πολύ καλά και έτσι πρέπει να γίνεται. Δηλαδή, όσο πιο πολλοί είμαστε, τόσο πιο καλά είναι, εγώ πιστεύω. Ναι, ζηλεύεις καθόλου που δεν ανήκει στη νεότερη γενιά? Όχι. Γιατί? Όχι, δεν ζηλεύω. Γιατί? Τώρα, άμα ήταν να πάω πίσω να ξαναζήσω τη ζωή μου, ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Και πόσο πίσω? Στο σχολείο? Δεν νομίζω. Στο στρατό? Ούτε επίση. Ξέρω εγώ πόσο. Όχι, εντάξει, μωρέ. Κάθε περίοδος ωραία είναι. Τώρα είναι διαφορετικά. Πριν ήταν αλλιώς. Μετά μπορεί να είναι κάπως αλλιώς. Μια χαρά. Αλλά γενικά και επειδή κρατιέμαι και σε επαφή έτσι, με πιο νέα παιδιά που έχουν έρθει, είτε από άλλα σχολεία, είτε απ' έξω, παίζω δηλαδή και με πιο νέους μουσικούς. Έχει ανέβει πολύ το επίπεδο. Πολύ. Πολύ το. Και υπάρχουν πάρα πολλά project έτσι, πολύ σοβαρά και αξιόλογα και πολύ καλή νέη μουσική και μακάρι να βγουν και άλλοι. Και μακάρι να βγουν και άλλοι χώροι και μακάρι να έρχεται και πιο πολλοί κόσμος για να μπορέσουμε να ζήσουμε και λίγο πιο άνετα. Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Και εσύ να είσαι καλά, Άλεξ.